στο ενδεχόμενο να συμμετάσχει στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας στις επόμενες βουλευτικές εκλογές, απάντησε ο επικεφαλής της Μίζωνος Μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων, Κώστας Γιώτης. Ο ίδιος δεν διέψευσε τις φήμες που τον θέλουν να κατέχει στις επόμενες εκλογές ως υποψήφιος της παράταξης. Τόνισε ωστόσο ότι αυτή είναι μια απόφαση που θα πάρθει από τον αρχηγό του κόμματος, αλλά και ότι ο ίδιος θα δεχθεί να συμμετάσχει αν του ζητηθεί, με μόνο σκοπό την υπηρέτηση της αξιοκρατίας του πολίτη και της νέας πολιτικής που έχει ανάγκη ο τόπος. Εκείνο που ξέρω είναι ότι η κατάρτιση των συνδυασμών είναι απόφαση του αρχηγού του κόμματος και των αρμοδίων οργάνων. Ξέρω ότι έχουν προχωρήσει σε σημαντικό βαθμό γιατί το κόμμα έχει τεθεί σε εκλογική ετοιμότητα. Και ξέρω επίσης ότι κάποιες σκέψεις έχουν γίνει. Από εκεί και πέρα θέλω να πω το εξής, ότι από οποιαδήποτε θέση και αν με χρειαστεί η παράταξη, εγώ θα είμαι παρόν. Δεν επεδίωξα ούτε επεζήτησα συμμετοχή σε βουλευτικό ψηφοδέλτιο της κεντρικής πολιτικής κοινής. Εάν έρθει, θα έρθει από την Αθήνα και όχι από μένα. Και το ζητούμενο είναι η διάθεση που έχει κανείς να προσφέρει και με τους όρους που καλείται να προσφέρει. Μένει λοιπόν ένα θέμα. Θα πρέπει να γίνει μία συζήτηση με τα αρμόδια όργανα. Πώς σκέπτονται να πολιτευθούν αυτοί και πώς θα πολιτευθώ εγώ εάν συμμετάσχω. Νομίζω ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό συμφωνούμε, διότι στηρίζουμε την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας και την πολιτική του Αντώνη Σαμαρά και συμφωνούμε σε μεγάλο βαθμό. Εκείνο το οποίο μένει είναι να εξειδικευτούν ορισμένες λεπτομέρειες και κάτι κυριαρχικό όσον με αφορά. Εάν μετάσχω, θα μετάσχω με όρους διαφάνειας, θα μετάσχω για να υπηρετήσουμε την αξιοκρατία και τον πολίτη και θα μετάσχω για να υπηρετήσουμε μια νέα αντίληψη πολιτικής που έχει ανάγκη αυτός ο τόπος. Δεν θα μετάσχω για ρουσφέτη, δεν θα μετάσχω για εξυπηρετήσεις και δεν πρόκειται να αναλωθώ σε προσωπικά ζητήματα κτλ. Θα φροντίσω, διότι αυτό είναι που χρειάζεται ο τόπος και αυτό είναι που θέλει η Νέα Δημοκρατία, θα φροντίσω να αναλωθούμε όλοι μαζί στην εξυπηρέτηση των μεγάλων τιμάτων των καιρών και στην ανάγκη αυτή που έχει η Ελλάδα σήμερα για μια υπέρβαση από αυτή την κρίση. Με αυτό το πλαίσιο το οποίο σιγά σιγά διαμορφώνεται, νομίζω ότι θα μπορούσε να έχει λόγο η συμμετοχή. Αλλά θέλω να πω ότι το γεγονός, και να το κλείσουμε εδώ κύριε Στεφανή, το γεγονός ότι κάποια blogs, κάποια site γράφουν δεν σημαίνει τίποτα. Έτσι. Αυτά είναι αποφάσεις τις οποίες λαμβάνει ο αρχηγός την ώρα που πρέπει και όταν έρθει εκείνη η ώρα θα δούμε τις αποφάσεις του αρχηγού τις οποίες όλοι είμαστε υποχρεωμένοι να υπακούσουμε.